Είμαστε στα Τρίκαλα και έχω την ιδιαίτερη χαρά, την ιδιαίτερη πραγματικά τιμή να έχω έναν αθλητή του Drift, τον Μιχάλη Σταυράκη, έναν οδηγό που πιστεύω πραγματικά τα επόμενα χρόνια θα πολυσυζητηθεί. Μιχάλη, μου τι κάνεις? Γεια σου Μιχάλη μου, καλησπέρα. Πώς πάει? Είμαστε καλά. Τι λένε τα Τρικαλά? Η υπέροχη πόλη των Τρικάλων, φοβερή πόλη. Εδώ συζητάμε, πανέμορφη, όλος ο νομός Τρικαίων γενικότερα είναι top και είναι και από τους Δήμους που, γιατί με τον Δήμαρχο τον εκτιμώ πάρα πολύ, συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά δεν έχουμε έρθει μόνο γι' αυτό, αλλά έχουμε έρθει για σένα προσωπικά. Είσαι ένας οδηγός που σε πρωτογνώρισα στο Motor Festival. Ένας οδηγός που τα πρώτα του βήματα τα έκανε πριν ξεκινήσουμε το φεστιβάλ. Και σε βλέπω φέτος συμμετέχεις και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και αυτό είναι μεγάλη μου πραγματική χαρά. Με έλεγα κάποια στιγμή να πάρω και εγώ ένα δικό μου αγωνιστικό αυτοκίνητο. Βρήκα μια καλή ευκαιρία, βρήκα αυτό το τίμιο αμαξάκι. Το πήρα από Κέρκυρα. Δεκέμβρη μήνα πρόπερση. Και μετά από μια εβδομάδα έρχεσαι στο μαγαζί και μου λες: α, συμμετέχεις στο drift? Ωπα ρε Μιχάλη, λέω, κάτσε. Εδώ δεν έχω μπει καν ακόμα μέσα να δω τι είναι το drift. Δεν είχα κάνει drift. Πάω, κάνω και τρεις προπονήσεις, το βρίσκω γιατί είχα εμπειρία με τα kart παλιά. Μου δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχω drift με το που μπαίνω μέσα σε 2-3.000 κόσμο. Λέω: απίστευτη εμπειρία. Ναι. Μόλις έβλεπα τα μάξι μου να καπνίζει, λέω: και το πήγαινε πολύ καλά. Πραγματικά το λέω, παρόλο που στην κυριολεξία τώρα αυτό που λέμε. Ήταν μια εβδομάδα προπόνηση. Τόσο είχε κάνει, περίπου, ναι. Δεν είχε κάνει δηλαδή 4-5 μέρες πραγματικά. Και, αλλά από τα πρώτα σου, γιατί εγώ έφτιαχνα συγχρόνω στην πίστα και την στο διάστημα και σε έβλεπα. Το έχει. Ναι, εντάξει, είναι τα γονίδια που λένε. Ναι. Και ο πατέρας μου καλός οδηγός και τα λοιπά. Και προσπάθησα σιγά σιγά να μπω στο κλίμα, στην όλη φάση. Και πάμε Μέγαρα. Πρώτο αγώνα, Παρίτσα και τα λοιπά. Τρώμε μια σφαλιάρα καλή. Δύσκολη πίστα μου. Δύσκολη πίστα. Και ξαφνικά είναι αυτό που κορόιδευα και έλεγα: ντριφτάρες με 140 χιλιόμετρα. Ναι, θα το ζεις στον πρώτο αγώνα. Τέταρτη σχέση στο κυβότιο, τέρμα και όπου βγει. Εν τέλει δεν βγήκε. Δεν πειράζει. Αλλά εμπειρία. Στο δεύτερο αγώνα προετοιμαζόμαστε, γυρνάμε, αλλάζουμε, σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, τι να ράνουμε. Ξέρεις, αρχική εντύπωση από τον πρώτο αγώνα, πάμε στο πύργο Ηλίας. Ναι. Μακριά και τα λοιπά. Και με το που τελειώνει ο δεύτερος κύρος του Πανελλήνου μου λένε: αδερφέ, πήρες δεύτερη θέση. Όπα. Πήρα δεύτερη θέση στον πύργο Ηλίας. Μετά έτυχα με έναν δυνατό αντίπαλο και τερμάτισα πέμπτος. Είχα το δεύτερο καλύτερο πέρασμα λοιπόν. Και με χαρακτήρισε κάποιος μέσα από το κοινό στο briefing: έχουμε το Rookie of the Year φέτος. Ο πεσηρικάς της χρονιάς. Πείτε το όπως θέλετε. Τρίτος αγώνας πριν λίγο καιρό στο Μαραθώνα, πολύ δύσκολη πίστα επίσης, λίγο καλύτερο το αποτέλεσμα, περάσαμε σε 16, αποκλειστήκαμε πάλι και από τον πρώτο γύρο, πάλι έτυχαμε αυτόν που βγήκε πρώτος εν τέλει, εντάξει. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα λιγάκι να μου πεις τη δική σου ας πούμε άποψη, πώς το βιώνεις εδώ στην επαρχία γενικότερα το μηχανικό αθλητισμό. Όσο να είναι δύσκολα τα πράγματα, είμαστε μακριά καταρχάς από όλους τους αγώνες. Σε κάθε αγώνα κάνω 4 και 5 και 6 ώρες και 8 ώρες δρόμο για να φτάσω. Αλλά τα θυσιάζω όλα. Λέω, πάω για την παρέα, πάω για αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω, για το χόμπι μου, γιατί επάγγελμα δεν θα γίνει. Σωστό. Είναι ένα χόμπι και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος επαγγελματίας σήμερα οδηγός στην Ελλάδα. Και είναι δύσκολο τα πράγματα. Σου εύχομαι πραγματικά από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Μακάρι. Και συνέχισε έτσι να ακολουθείς τα όνειρά σου. Θα το δούμε. Ελπίζω να γίνουμε καλύτεροι καιρό με τον καιρό. Να κάνουμε όσο περισσότερες προπονήσεις μπορούμε. Να καίμε όσο περισσότερα λάστιχα μπορούμε που είμαστε χορηγή επιχείρησή μας. Τυχερία σου. Τυχερία, έχουμε και καινούργια λάστιχα. Και να είσαι πάντα καλά να μας κάνεις εκπομπές και να μας ακολουθάς από πίσω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.